Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Ο οποίος είναι ένας εκ των καλύτερων φίλων μου και ραδιοφωνικών και έξω από το ραδιοφωνικό κομμάτι. Μου φτιάχνει το κέφι, του φτιάχνω και εγώ το δικό του. Πέρασε και μια δυσκολία αυτές τις μέρες με ένα συγγενικό του πρόσωπο το οποίο το έχασε. Ο Νίκος, ο οποίος πιστεύει πολύ στο Μπίζεσβαρ, έχει δει στοιχεία στις προπονήσεις και μου λέει περίμενε αλλά αργά, υπάρχουν προϋποθέσεις γι' αυτό να βγει οχταροδέκαρο πολύ καλό κτλ. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου γέμισε πολύ το μάτι, λίγο τον είδα τζιριμπίμ τζιριμπόμ τον Μπίζεσβαρ. Αν θα έχει ο Νίκος δίκιο ή εγώ άδικο, δεν μ' αρέσει να βιάζομαι, γιατί λέει βιάζεσαι ένα πτώπουλο να πείσαι ότι βιάζομαι. Τι θα πει βιάζεσαι ένα πτώπουλο. Δηλαδή στον Βούλγαρο βιαστήκαμε, στον Γκαρσία βιαστήκαμε, στον Κόκε βιαστήκαμε. Πιάσαμε τον Ταύρο από τα κέρατα. Ρε. Πλάκα κάνετε να πούμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Εμίλος Γαβριλίδης είναι εδώ, πρώτο μου νόσο εδώ. Η πόλη γεμάτη από αυτοκίνητα, τσιμισκή, γινότανε χαμός. Γινότανε χαμός. Σήμερα ανεβαίνοντας την Γρηγορίου Λαμπράκη, γινότανε και κάποια έργα. Λένε τώρα οι άλλοι γιατί δεν γίνονται το βράδυ. Γιατί απλά πληρώσουν διπλά μεροκάματα, ρε. Τα αγάρια, οικονομία πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει οικονομία, πώς θα γίνει. Επειδή θα φάμε λίγο κίνηση εμείς τον Αύγουστο, επειδή εμείς είμαστε τα γάρια και μείναμε τον Αύγουστο, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να γίνουν τα έργα, πρέπει να γίνουν το βράδυ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μας κατούρισε και η μήνυ το αυτοκίνητο να πούμε, πρέπει να βρω βιολογικό καθαρισμό. Πέντε βενζινάδικα γύρισα, λέω βιολογικό καθαρισμό, κύριε, δεν έχω. Βιολογικό καθαρισμό, δεν έχω. Θα μου πει, ποιο πάει σήμερα να πλύνει το αμάξι του βιολογικά. Δεν είναι. Το τραβά από κάτω με το λάστιχο να πούμε, που βάζει και λίγο ντιξάν. Το τραβάς από πάνω ένα, με το σφουγγάρι της συγχωρεμένης της γιαγιάς σου, τσούκου τσούκου το πλένεις. Διαμαρτύρεται κανένας, λέει ο νόμος, λέει, δεν υπάρχουν νόμοι ρε βλάκα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι δεν υπάρχουν. Λέει ο νόμος. Τι θα πει, λέει ο νόμος. Δεν πλένεις τα μάξι, σώπαρε. Δεν πλένεις τα μάξι. Γιατί, λογαριασμό θα σε δώσω, πού θα πλύνω τα μάξι μου. Κατάλαβες. Το τραβάς ένα με το καταβρεκτήρι να πούμε, τον κάνεις μουσχίδι, φύγει από εδώ ρε Αιγύπτο. Φύγει από εδώ ρε βρωμόγυφτε που θα μου πεις εμένα να πλύνω τα μάξι. Με το λάστιχο για όχι. Κατάλαβες. Και ο ίδιος πάει στο καφενείο, τραβάει δύο Μάλμπορο σκληρά. Του λες ρε φίλε, εδώ ο νόμος λέει να μην καπνίζεις. Σε βολεύει εσένα. Και έτσι βολεύει εμένα. Δεν έχω λεφτά και θα πλύνω τα μάξι μου να πούμε με το λάστιχο. Λοιπόν, η Παοκάρα την Τετάρτη ήδη αρχίσαν τα όργανα από σήμερα. Και έτσι τους άκουγα τους καρνίβαλους, ακούς. Θέλαν και τον επόμενο αντίπαλο. Δηλαδή θα και περάσαν τον Άγιαξ σαν τους Αργιανούς. Πήραν το κύπελο το 2008. Τώρα βγάλανε κάποιους περίεργους να πούμε εδώ προηγουμένως. Λέει, θέλουμε λέει, την επόμενη κλήρωση με την Gladbach. Καλά ρε τον πέρασε στον Άγιαξ. Και θες και την επόμενη κλήρωση με την Gladbach. Κουρούμπα γλάπα οξύ. Σερσέμι. Σερσέμι. Πέρασε στον Άγιαξ. Θα σου βγει η ψυχή από τα αυτιά μέχρι να τον περάσεις. Πιθανό να τον περάσεις γιατί θα είσαι πολύ βλάξ αν δεν τον περάσεις. Αφού το έφτασες εδώ το παιχνίδι. Αλλά αν δεν τον περάσεις, τι θα πεις μετά. Θέλω την Gladbach. Λοιπόν. Περάστε την Τετάρτη παράταση ή κανονική διάρκεια του αγώνα τον Άγιαξ και μετά την άλλη μέρα εδώ με το Μάτζιο που θα κάνει του Μπούζου τα ρεπά. Ο Μπούζος που πήγε. Σε κάνα βιολογικό χωριό πήγε να κάνει διακοπές. Που έχει βιολογικά προϊόντα, βιολογικό μέλι, κυρίθρες που βγάζουν οι μέλισσες να πούμε καθαρό μέλι κτλ. Ρε το Μπούζο. Μας λείπει ο Μπούζος. Εμένα μου λείπει ο Μπούζος. Να πει. Να ήταν σήμερα ο Μπούζος εδώ για να βγει την πρώτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 11 παίκτες και να άρχισε να λέει ο 11ος ποιος είναι, ο γιος του Καλαϊτζίδη. Κάτι τέτοια έλεγε στο off the record. 11 παίκτες, σοβαρά μιλάς, το έλεγε το report. 11 παίκτες. Δηλαδή ο ένας είναι ο γιος του Καλαϊτζίδη, άρα είναι λέει 10. Γιατί λέω δεν τον υπολογίζει στο γιο του Καλαϊτζίδη. Τον έχει λέει εκεί πέρα λέει για να. Όπως λέει ο γιος του Θεοδωρίδη, λέει τον έχουν εκεί για να παίζουν. Άκου τώρα τι κακοί άνθρωποι που είναι. Τι κακοί άνθρωποι που είναι. Κακοί άνθρωποι. Κακοί άνθρωποι. Και να τους ρωτάς εσύ θα βγει ο Απόλλων. Ποιος Απόλλων θα βγει, η δόξα δράμας λέει θα βγει. Η δόξα δράμας. Και πώς θα βγει λέει ο Απόλλων, άκου τους κακούργους. Άλλαξε λέει η ΕΠΟ. Άλλαξε λέει η ΕΠΟ, ξέρω εγώ, για να βγει ο Απόλλων.
Και πώς θα βγει ο Απόλλων? Την Απέλα Αγκαδά την έβαλες στα υπόψη σου. Η Απέλα Αγκαδά, φίλε. Η Απέλα Αγκαδά, φίλε. Η κολλητή του Καραμελίδη. 80-20 διαιτησία. Εν τω μεταξύ οι απελαγκαδιώτες είναι οι περισσότεροι παοξίδες. Και όταν παίρνει ο Ολυμπιακός τα ίδια πέναλτι που παίρνει ο Λαγκαδάς, λέει βρωμιάρης, λέει ο Ολυμπιακός. Ενώ όταν τα παίρνει ο Λαγκαδάς τα πέναλτι, είναι λέει καλά, ε! Ρε τι γίνεται, όπως μας βολεύει. Όπως μας βολεύει, όπως μας βολεύει. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Τον Άγιαξ κύριε. Κοιτά τα εισιτήρια και sold out θα γίνει. Εντάξει, ρε φίλε, τι μας το δίνει σαν είδηση. Θα γίνει sold out. Εντάξει. Άμα δεν γίνει δηλαδή με τον Άγιαξ sold out, με ποιον θα γίνει, με τον Πανιόνιο. Μπορεί να κάνεις με τον Πανιόνιο sold out. Μπορεί να κάνεις με την Άγιαξ sold out. Μπορεί να κάνεις με τον Παναθηναϊκό sold out. Με τον Άγιαξ θα κάνεις. Γιατί θα έρθει να δεις τον Άγιαξ, θα δεις το Σεντόνι. Να δεις να τεντώνει, το Σεντόνι. Έχεις δει ποτέ Σεντόνι παοξή στην Τούμπα ή έξω από αυτήν? Ένα μάτς ήταν να το δεις και ήταν και κλεισμένο το θυρών. Προκριματικά ήταν πάλι. 100 χρόνια ιστορία, Σεντόνι δεν είδες. Να σε κάνω. Φυσικά θα κάνεις sold out. Φυσικά θα πάνε και θα βαράνε τα κουδούνια να πούμε. Έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Φυσικά θα γίνει χαμός. Φυσικά θα παίρνουν τηλέφωνο τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ και θα λένε: ρε παιδιά, κάνε εισιτήριο για μένα. Είμαι ο ξάδερφός ο Αποστόλης, ο Μάριος, ο θείος ο Σίμος, ο θείος ο Πέτρος. Δώσε και εμένα ένα εισιτήριο. Φυσικά θα γίνουν αυτά. Πάω Άγιαξ παίζει. Υπάρχει πείνα ποδοσφαιρική, πείνα οπαδική. Πώς είδανε καμιά μεγάλη ομάδα στην Τούμπα τα τελευταία 4 χρόνια παοξίδες. Τελευταία φορά μεγάλη ομάδα ποια ήταν? Ποια είδανε, ρε, τελευταία φορά μεγάλη ομάδα? Η Τότεναμ. Η Ντόρτμουντ, βέβαια. Η Τότεναμ ήρθε με το σχολικό του Καραμπελίτσα. Με τα K15 ήρθε στο 0-0. Η Ντόρτμουντ. Θέλω να πει με την Ντόρτμουντ, δεν το γεμίσαν το γήπεδο. Ο Παοξής θέλει να δει κάτι της. Φυσικά. Θέλει να δει και τον αντίπαλο. Πώς θα γίνει. Και εδώ το μάτς πήγε 1-1 και θέλει να δει πρόκριση. Και μετά λέει: θέλω, λέει, την Gladbach. Γιατί ήρθε στην Gladbach, ρε κρύε, εσύ που βγήκε και λες την Gladbach, γιατί? Γιατί λέει η Gladbach, λέει. Θα είμαστε, λέει, ένα κάρο παοξίδες εκεί και τα λοιπά. Οι μετανάστες, φυσικά. Μεταναστεύσαμε από τη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ. Γίναμε δούλοι των Γερμανών στη Βόρεια Ελλάδα περισσότεροι. Δούλοι των Γερμανών περισσότεροι από τη Βόρεια Ελλάδα, φυσικά. Παοξίδες θα είμαστε. Τι θα είμαστε. Πήγαμε εκεί, βρίζουμε τους Γερμανούς, αλλά πάμε και τους λίγους με τα παπούτσια. Δεν είναι ηχολήπτη. Βρίζουν τη Γερμανία, βρίζουν τον Χίτλερ, βρίζουν τη Μέρκελ, βρίζουν τον άλλον με το καρότσι, πώς το λένε, τον Μόιλερ, Σόιμπελ, πώς το λένε. Ναι, αλλά άμα δουν τα σκούρα εδώ, κλείσουν τα ταμεία να πούμε και κάνουλα. Πρώτοι που πάμε στη Γερμανία είμαστε εμείς. Έτσι. Βρίζουμε τους Γερμανούς, πάμε πάνω όμως. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Εγώ τον Γερμανό ποτέ δεν τον έβρισα. Κρατάω μια καβάντζα αύριο μεθαύριο. Τώρα το Μετρόπολης Αμβούργου, ξέρω εγώ. Μετρόπολης, ξέρω εγώ, Στουτγκάρδης. Πώς θα γίνει. Να έχει κανένα μέτοχο Γερμανό και να πει: εσύ μας έβριζες, ρε κάθαρμα, να πούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, 9.55 κενό. Το μήνυμά σας στο 54.340. Λοιπόν, με τους Αριανούς τι έγινε, ρε, με αυτούς? Τι, βγάλαν γλώσσα? Βγάλαν γλώσσα? Σέντερφορ πήρατε, ρε? Άστε την παραμύθα. Δεκάρι πήρατε? Πήρατε ένα κάρο παίκτες. Πήρατε σέντερ μπακ, πήρατε αριστερό μπακ, πήρατε δεξί μπακ 100 χρονών, πήρατε τον Ρίκο Ανδρέου αμυντικό χαφ, πήρατε, να πούμε, σέντερφορ τον πήρατε, ρε, τον Αναστόπουλο. Πήρανε σέντερφορ. Δεν τον πήραν. Δεκάρι τον πήρατε. Όταν πάρετε center for και δεκάρι, τότε θα έρθετε να μιλήσουμε. Τέλος. Δεν υπάρχει. Ραπ, μετά από 4,5 ώρες πήρα επιτέλους εισιτήριο. Έγινε σφαγή sold out σε 4 ώρες μόνο ο ΠΑΟΚ. Θα τα κάνει μόνο ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, γιατί υπάρχει και η οπαδική πείνα. Και πώς θα γίνει. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει αυτά. Φυσικά μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει αυτά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο παίζει εδώ? Τον Ηρακλή τον ξεχάσανε? Η επανάσταση έγινε? Έγινε η επανάσταση? Ποια επανάσταση? Τα βρήκαν εκεί με τον μάναζερ. Έτσι όμορφα και καλά. 3-4 παιχνίδια δεν θα τα προβλέψουμε. Καλά δεν τα λέω? Για να την ορμήξουμε τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε? 3-4 μάτς το χρόνο. Λοιπόν, αυτό μου το έχει μάθει ο Κόκκινος. Καλά, λέει, πήγες να φας, να πιείς, λέει, εκεί πέρα. Λέω, τι, ρε Γρηγόρη, πήγες εκεί, ήπιες, έφαγες, λέει. Δεν, λέει, πήρες τίποτα, κάνα εχέγγυο. Τι εχέγγυο, ρε Γρηγόρη? Άρα, 3-4 μας το χρόνο. Λέω, δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα, ρε Γρηγοράκη, τι να κάνουμε. Δεν το σκέφτηκα.
Λοιπόν, 4,5 ώρες επιτέλους εισιτήριο. Σφαγή sold out σε 4 ώρες μόνο ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είπαμε τα κάνει αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να γεμίσει την Τούμπα. Αλλά από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει και τον τρόπο να περάσει τον Άγιαξ. Και να περάσει τον Άγιαξ με στιαπού, όπως είπαμε το προηγούμενο μισάωρο, να φτιάξει μια άμυνα γρανίτη και να φύγει στην κόντρα, να φύγει στην κόντρα με 4 ποδοσφαιριστές και ένα back 5. Αυτό πρέπει να είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αμήνομαι και φεύγω. Όχι παίρνω την μπάλα να κάνω πάσα μικρή, να κάνω πάσα μεγάλη, να τη δώσω πίσω, να τη δώσω πλάγια, να προλάβει δηλαδή ο αντίπαλος να οργανωθεί. Όταν λέω πάω σε χαμηλό τέμπο, σε χαμηλό ρυθμό, πάει να πει ότι έχει το παιχνίδι ένα χαμηλό ρυθμό, αλλά εγώ, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να οργανώσω το παιχνίδι μου από πίσω, θα πρέπει να ευνηδιάζω τον αντίπαλο. Και ευνηδιασμός σημαίνει γρήγορες επιθέσεις σε γρήγορους χρόνους, σε ανοιχτούς χώρους. Είναι το α και το ω για τον ΠΑΟΚ της Τετάρτης. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει passing game. Ποτέ. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ όταν χάσει την μπάλα ο αντίπαλος να πάει σε μικρή πάσα. Δεν πρέπει να πάει σε control ποδόσφαιρο. Δηλαδή επειδή θέλω να ρίξω τον ρυθμό, να πάω κι εγώ σε χαμηλό ρυθμό, μικρή πάσα κτλ. Και να τη χάσω και να ξαναοργανωθώ κτλ. Είναι προτιμότερο να κλειστώ 20 μέτρα πιο πίσω στην περιοχή μου. Και επειδή έχω τους γρήγορους παίκτες μπροστά, να έχω τη μεγάλη πάσα. Γι' αυτό προηγουμένως είπα ότι ο Τζιόλης είναι καταλληλότερος από τον Σακχόφ και τους υπόλοιπους για αυτό το παιχνίδι. Είναι καταλληλότερος να παίξει μπροστά από τα δύο center back για να πάρει και ύψος ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι κοντός στα center back και έχει να αντιμετωπίσει ψηλή ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Και έχει φυσικά τη δυνατότητα με Ροντρίγκες και με Τζαλμάλ και με Χαρίση να φύγει στην αντεπίθεση. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Κλάους δεν πρέπει να κάνει ούτε μισό κοντρόλ στο παιχνίδι. Και θα πρέπει να γίνεται στο οργανωμένο αμυντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο πέμπτος παίκτης. Δηλαδή, να μην είναι στην κορυφή ο Κλάους, γιατί πλάτη ο Κλάους δεν παίζει. Ταχύτητα μεγάλη τρίπλα δεν έχει. Συμμετοχή μεγάλη δεν έχει. Δηλαδή, να την πάρω, να τη δώσω στον Κλάους, να μου την ξαναδώσει πίσω, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει. Τη χάλασα την επίθεση. Πέμπτος στα χαφ. Όχι όμως, να πάρει την μπάλα αυτός. Να δώσει να απασχολήσει ένα παίχτη. Την πήρε την μπάλα ο ΠΑΟΚ, τη δίνει στον Τζιόλι. Ροντρίγκε center for, εκείνη την ώρα. Την παίρνει ο Ροντρίγκε, τη δίνει πίσω στο Χαρίση. Ο Χαρίση την κουβαλάει λίγο αριστερά, στον ποιο θα βγει. Και στον κενό χώρο 3. Χτύπημα στην αριστερή πλευρά του. Αυτοί είναι οι λύθοι. Θα βάλουν πάλι αυτόν τον αριστερό, τον μπακ. Ξεχνάω το όνομά του. Τον Νέξιλ, πώ το λένε. Αυτοί πάλι αυτό θα βάλουν. Γιατί δεν ξέρουν από άμυνα. Όχι είναι σχολή. Όχι είναι, να μην πω τι όλοι είναι, εντάξει, είναι σχολή, αλλά άμυνα δεν ξέρουν να κάνουν. Είναι σχολή, αλλά άμυνα δεν ξέρουν να κάνουν. Έχω ταχύτητα, έχω κόντρα, έχω παίκτες μεσοεπιθετικούς γρήγορους, το χτυπάω και φεύγω. Λοιπόν, 9.55, κενό το μήνυμά σας, 54.340. Ράπη Τουρκία θέλει βίζα, αλλιώς θα μολύσει και άλλους πρόσφυγες. Σχολιάσε λίγο, σε παρακαλώ. Παιδιά, μην ανακατεύετε με αυτά. Οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα, κατά κεφαλήν η Ελλάδα παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει. Δεν παίρνουμε λεφτά. Κάθε πρόσφυγας που υπάρχει, παίρνουμε και ένα κατά κεφαλήν εισόδημα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λεφτά αυτά που πάνε και αν πάνε για τον πρόσφυγα, εγώ δεν ξέρω. Εντάξει. Όσο για αυτούς ο οποίος είναι φιλοπροσφυγικοί, να πάρουν, το έχω πει και εδώ και πάρα πολύ καιρό, δύο πρόσφυγες ο καθένας στο σπίτι του. Ο κόκκινος φώναζε. Και έτσι και αλλιώς και οι πρόσφυγες και αυτό και η Ελλάδα. Να, δεν τον είδα όμως να παίρνει κανένα πρόσφυγα στο σπίτι του. Κάνα προσφυγόπουλο να το ταΐσει, κάνα γάλα βλάχας να πούμε. Κάνα καρνέσιο, κάνα ευαπορέ. Δεν τον άκουσα, δεν τον είδα. Και πολλούς έτσι αριστεροκομμουνισταράδες, ξέρω κουλτουριάριδες, θεωρητικούς. Δεν είδα κανέναν αριστερό, άκρα αριστερό, μέσο αριστερό, κάργα αριστερό να παίρνει κανένα πρόσφυγα στο σπίτι του. Απλά βγαίνουν εκεί πέρα, φωνάζουν στην πλατεία. Στο σπίτι όμως δεν πάει να ταΐσει κανέναν. Κατάλαβες. Καλά είναι τα λόγια, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό σου απαντάω εγώ, 838. Και αυτό και η ιστορία, δεν πήραμε λεφτά για τους πρόσφυγες. Γιατί τους πήραμε, γιατί έρχονται εδώ. Δηλαδή, τι λέει η τηλεόραση, βούλιαξε λέει η φάρκα.
αναποδογύρισε να πούμε η λαστιχένια βάρκα και τα λοιπά. Να σου τα παιδάκια να τα έχουν εκεί πέρα στα αυτά για να μασίσει ο άλλος. Ναι, κρίμα είναι και τα λοιπά. Θα ρίξει, οι Έλληνες δεν είναι κρίμα, είναι οι πρόσφυγες μόνο κρίμα. Δηλαδή ο άλλος που στέλνει το παιδί του 300 ευρώ το μήνα με δυο πτυχία δεν είναι κρίμα, είναι ο Σύριος να μου με κρίμα. Κρίμα είναι και ο Σύριος. Αλλά εγώ νοιάζομαι για το διπλανό μου που είναι δικός μου άνθρωπος. Θα νοιαστώ για το Σύριο. Άμα τακτοποιήσω τα δικά μου στο σπίτι μου, του διπλανού μου και του παραδιπλανού μου, να τον πάρω και το Σύριο στο σπίτι. Είναι αυτά, μας τρελάνετε. Οι Τούρκοι καλά κάνουν. Οι Τούρκοι καλά κάνουν. Καλά ξηγούνται οι Τούρκοι. Εσύ τι κάνεις, άσε οι Τούρκοι. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξεκίνησε να πούμε και την προετοιμασία και ο Άρης. Φορτώσαν στον Αναστόπουλο παίκτες που δεν ήθελε να πάρει. Θέλουν να του φορτώσουν και τον Κόκκι. Και επειδή ακούω, περιμένει ο Κόκκι τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος τους έδωσε στη διοίκηση. Η διοίκηση είπε στον Κόκκι πάνε στον Αναστόπουλο. Και λέει, μου λες ρε Κόκκι, άμα σε αμολύσουμε ελεύθερο, θα σε πάρει καμιά ομάδα, ρε Κοπρίτη. Κοπρίτη Κόκκι, Κοπρίτη. Που βρήκε αυτά τα χαϊβάνια, τα άμπαλα, τους Αριανούς εδώ, τους μπασκετικούς. Που κάναν ήρωα αυτήν εδώ την μαύρη, τη χοντρούλα, τη λασκαρίνα, πώς τη λένε, ρε αυτήνα την. Ο Βλαχόπουλος που την έκανε Θεό μαζί με τον άλλο, τον Τζάμια, να πούμε το φαλακρό. Πώς τους λένε. Ο Λάσκαρης και την ξεχνάω τη γυναίκα του Λάσκαρη, τη χοντρούλα. Την κάναν τη χοντρούλα, Τζόρτζια. Την κάναν τη χοντρούλα, θα ρίξει και είναι, ξέρω εγώ, Βαρδινογιάννης, θα πούμε. Και αυτό είναι Τζόρτζια, I love you, Τζόρτζια. Τι love you, Τζόρτζια, ρε Βλάχο. Τέταρτος έβγαλε. Σε πέρασε ο Ολυμπιακός, σε πέρασε ο Παναθηναϊκός, σε πέρασε και η ΑΕΚ. Βρήκανε να πούμε τώρα οι άμπαλοι τον Κόκκι. Ο Κόκκι και θα μείνει ο Κόκκι και θα φύγει ο Κόκκι. Και τα κολλητήλικια με τους οργανωμένους. Ο Κόκκι. Άντε ρε τώρα από εκεί πέρα. Ο Κόκκι. Σε παρατάω λοιπόν στο δρόμο, Κόκκι, και σου λέω δεν σε θέλω στον Άρη. Ποια ομάδα θα σε πάρει. Ρε Κοπρίτη. Ποια ομάδα θα σε πάρει. Το μόνο που μπορεί να σε πάρουν είναι να σε βάλουν βοηθό γκρουπιέρι εκεί στο. Πώς το λένε, στο καζίνο. Εκεί πέρα να φάγεις τις μάρκες και να δίνεις τα δολάρια σε αυτούς που κερδίζουν. Και να σερβίρεις κάνα ουίσκι να πούμε, γιατί είσαι και ανεπρόκοπος. Έβγαλες ένα κάρο λεφτά και πήγες και τάφηκες σουβλάκια και σουζουκάκια στο καζίνο. Και παρέσυρες και άλλους παίκτες του Άρη. Αλλά αυτά τα βόδια που υποστηρίζουν τον Άρη περισσότεροι, αυτά δεν τα ξέρουν. Ή κάνουν πως δεν τα ξέρουν. Ποδοσφαιρικά βόδια. Σ' αφήνω λοιπόν ελεύθερο, ρε. Σ' αφήνω ελεύθερο. Ποια ομάδα θα σε πάρει. Έτσι τα λέτε. Σε αυτούς οι οποίοι είναι. Τον Γκαρσία τον αφήσανε ελεύθερο, τον πήρε Ξάδι και τον πετάξανε με τις κλωτσιές. Ο Πανόπουλος τον έβαλε σε ένα Σκόντα Οκτάβια, πώς τα λένε αυτά τα RS 200 άλογα. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Φύγε ρε απατεώνα, του λέει από εδώ πέρα για μπάλα. Είσαι εσύ που περπατάς. Μα εμένα με έχουν υπαοξίδες, λέει, ίδαλμα. Μα είναι φελή, λέει, αυτοί που σε έχουν ίδαλμα. Σερσερίδες. Τι έχεις κάνει εκεί. Και ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τον Γκαρσία να πηδάει σε κόρνερ. Πρώτη φορά 5 χρόνια. Την περιοχή, η φτέρνα του δεν την πάτησε την περιοχή. Κατάλαβες γιατί πολύ μιλάμε εδώ. Κάναμε ήρωες τον Κόκκι, τον Γκαρσία. Μπερμπάτοφ που πήγε να παίξει μπάλα. Κύριε ρεπόρτερ εδώ που ο παδί μεγάλη θα τον περιμένουμε. Πού είναι ρε. Η Τσέσσεκα Σόφια τον πήρε. Ο Τσατσεύσκι εκεί απάνω τον πήρανε. Δεν τον πήρανε. Βέβαια βρήκε σας τα ταγάρια, σας πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πουλήσατε κεφανέλα στα άνωρακ, σας μείνανε εδώ. Ούτε τα άνωρακ δεν πουλήσατε. Ούτε τα άνωρακ δεν πουλήσατε. Πήγα να πάρω μια αυτή. Ακούς, τους μοίρανε αμανάτι τα άνωρακ. Κάτι μπλούζες εκεί με την κουκούλα. Πώς τα λένε αυτά. Λέω, πόσο κάνει αυτό εδώ. Λέει 70 ευρώ. Λέω, άμα σε δώσω 25 ευρώ μου το δίνεις. Λέει, μα τι λέτε. Αφού σου μείνε στόκ, μωρή, τι λέω. Δεν σου μείνε στόκ εδώ πέρα. Λέει, τι 70 ευρώ. Έβαλε κανέναν κόλλο αυτό και το έχει 70 ευρώ αυτό εδώ πέρα. Λέει, ούτε τα άνωρακ δεν πουλήσατε. Ούτε τα άνωρακ. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα θα μας βγάλουν τον Κρέσπο center back. Κάτσε τώρα, περίμενε, άλλο έργο. Θα μας βγάλουν τον Μπίζεσβαρ Μαραντόνα τώρα, περίμενε. Κάτσε τώρα, περίμενε. Έχει άλλο έργο τώρα. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, Κόκκινος, τι θέλει το βόδι. Πάρε με τηλέφωνο στο διάλειμμα. Επίγον. Σώπαρε, επίγον. Να με πάρεις εσύ να χρεωθείς. Τα γάρι. Σε πάρω εγώ στο διάλειμμα, επίγον. Καρλίτο. Έλα Κωστή, ο Καρλίτο είμαι. Ποια Gladbach. Ρε φέλε, ακροατή, η Gladbach αν έπαιζε τώρα με τον Άγιαξ θα τον ξεπάτωνε. Και εσύ θέλεις Gladbach
Δεν ξέρεις μπάλα, ρε φίλε ακροατή. Λέει ο Καρλίτο σε αυτό το ταγάρι που είπε προηγουμένως ότι θέλει, λέει, την Μπορούσια μέχρι Γκλάντμπαχ. Πήρε και. Πώς το λένε. Πήρε και προφορά ο Βλάχος. Πες το Βλάκα, λέει, ότι ο Άγιαξ από 8 χρονών παιδάκια παίζουν, λέει, και μαθαίνουν το 4-3-3. Ο οδηγός του Κυρσάβα. Θα πούμε και για σένα, βρε Βρωμό Ολυμπιακέ, με την Τάτσουν την ομάδα που έχεις. Και άσε, λέει, τι είπε, λέει, το σκάουτινγκ του Μπάουκ, λέει, ναι, τη 2016. Σε κοίτα να περάσει τους Εβραίους εκεί που θα έχει σοπάκι, αντί να με επενέψεις, ναι, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα, ρε, είπαμε πληροφοριοδότη. Λοιπόν, εντάξει, είσαι ο άνθρωπός μου. Είσαι ο άνθρωπός μου, Νίκο από Γιάννητσα. Χρόνια πολλά στον Κατσιαμπή, είπαμε, βεβαίως. Λοιπόν, και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει νέα εποχή για τη Σκόντα στη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Δεκαήμερο προσφορών προλαβαίνετε μέχρι και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις τελευταίες μέρες Ιουλίου. Μια μέρα, αν προλάβετε σήμερα, Σκόντα 1000 κυβικά Οκτάβια, 120 άλογα, 16,5 χιλιάρικα. Σκόντα Diesel 1600 κυβικά, 110 άλογα, 19,5 χιλιάδες. Και Σκόντα 1400 Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, Μανίσιο 19,500, τελική τιμή. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγα μέτρα μετά το κτέο, το αλφα κτέο, με τηλέφωνο το 231-0596-690. Να πούμε επίσης για τον Τελιβερά ότι θα βρεις στο deliveras.gr εκατοντάδες αποκλειστικές προσφορές από όλες τις αλυσίδες της φαγητού, αλλά και από τα καλύτερα συνοικιακά καταστήματα. Έτσι δεν χρειάζεται να σπαταλάτε το χρόνο σας και να ψάχνετε παντού, αφού τώρα έχετε όλα τα delivery με αποκλειστικές προσφορές μαζεμένα στον απόλυτο προορισμό για online παραγγελίες. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Εδώ είμαστε. Πετρωτέ, έχουμε κανένα νέο. Sold out μόλις ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε μόλις τώρα το sold out. Πόσες χιλιάδες εισιτήρια δηλαδή. 25.000. Έχεις 3-4. Έχεις 3-4 εσύ. Στη μαύρη να δώσουμε κανένα. Οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Δεν έχουμε. Διάλειμμα τότε. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε ό,τι γουστάρετε. Αν δεν πάρετε, θα βάλουμε μουσική εδώ με τον Ιχολίπτη, ο οποίος είναι πανσεραϊκός και παναθηναϊκός. Διαψεύδει, λέει ο Παναθηναϊκός, ότι ο Σίντελφελ γυρνάει πίσω ως αριστερός στόπερ. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Ο Ιβάνοφ ψιλοκαλός, καλύτερος από τον Κουτρουμπί. Θα μπορέσει να παίξει καλύτερα και το 3-4-3 ή το 3-5-2 που το παίζει ο Κουρούμπαγλάς αυτός ο Στραματζόνι. Χθες ήταν καλό στο κουτσάρισμα. Το άλλαξε, το έκανε 4-2-3-1. Έλα ρε Γρηγόρη, τι, πες μου. Ναι. Άντε καλά, κανόνισε ένταση αφού σε αυτά είσαι μαέστρος. Άντε, κανόνισε ένταση, άντε. Είσαι μα, ο ρώτα ρε, τι αφού σε αυτά είσαι μανούλα. Στο ψιστήρι δεν πιάνεσαι εσύ, δεν είσαι. Άντε καλά, εντάξει. Κόκκινος είναι αυτός, δεν μπορώ να μη σηκώσω το τηλέφωνο. Θες να το ρυθμίσω εγώ για σένα. Θες να πας να κάνεις εκεί το βιολογικό καθαρισμό. Θες να το ρυθμίσω. Πώς θες να γίνει. Κόκκινος είναι αυτός. 2-31-0-90-90-90. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί επιτέλους να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά θέλει πολλά ψωμιά ακόμα. Θέλει επίσης την ΕΠΟ δική του. Θέλει το χοντρό μακριά. Και το ερωτηματικό είναι, εάν ο χοντρός μείνει μακριά, ποιος θα πάρει τα ενία. Αυτό είναι το ωραίο ερώτημα. Αυτό είναι το σοβαρό, το στιβαρό ερώτημα. Γιατί οι Ολυμπιακοί λένε, αν δεν είναι το πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα, δεν πειράζει, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ, φίλος είναι ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες? Γιατί δεν το θεωρούμε αντίπαλο εμείς τον ΠΑΟΚ, εμάς ο εχθρός μας είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι λένε οι Ολυμπιακοί. Γιατί να το πάρει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚΟ Βρώμη Μελισανίδης, να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες? Έτσι λένε οι Ολυμπιακοί. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Έλα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Για να ακούσω, φώναζε λίγο, φίλε. Έλα, μ' ακούς? Φώναζε λίγο, πάρε λίγο. Ναι, σε ακούω. Έλα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να με ρωτήσεις. Για να πάρεις εισιτήριο για τον αγώνα, για τον ΠΑΟΚ, λέω. Ναι. Θέλει ταυτότητα και άμκα, σωστά? Τώρα τελείωσε, έγινε sold out, πάει. Τι, τελειώσαν και για την 4? Και για την 4 και για την 3. Τώρα, άμα θέλει κανείς να οικονομήσει, στη μαύρη αγορά μόνο. Αν κανένας θέλει να πουλήσει τη μαύρη αγορά. Από όλα δηλαδή, και από Γερμανούς και από αυτά όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έκαναν οι καρνίβαλοι sold out, χαμπάρι δεν πήρες. Φίλε, λαός είναι εδώ. Εδώ περάσαν τα 10.000 διαρκείας Αύγουστο μήνα. Τώρα ποια ομάδα, ποιος Άρης τώρα, ποιος Ηράκλης, ποια ΑΕΚ τώρα. Μια πόλη, μια ομάδα. Μια θρησκεία. Έγινε, ρε. Για χαρά.
Άντε, βάζετε μέσον τώρα, ε. Εδώ τώρα είναι κάποιο μάγκα. 3-4 εισιτήρια να τα έχει πάρει, ε. Στη μαύρη βγάζει διακοπάρες. Παλιά πουλούσαν οι παοξίδες μαύρη αγορά. Χαμός γινόταν. Κάποιοι τα πετούσαν από πάνω, τα δένανε, τα πέρανε αέλα από κάτω, βέβαια. Καλημέρα. Χαμός. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Κωστάκη, τι έγινε, ρε. Καλά, ρε, εσύ τι. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Δεν μου λες εισιτήριο, πού θα βρω, ρε. Εισιτήριο στη μαύρη αγορά, θες να σου πουλήσω εγώ ένα. Πόσο, κάνα 2.000. Όχι, με 200 άμα βρω κάτι. Ναι. Ο Γουρνομούρης πού είναι, ρε. Είναι διακοπές, φίλε. Με αυτήν τη μουτσούνα είναι. Δεν την άλλαξε. Γιατί να την άλλαξε, εσύ είσαι ωραιότερος. Άμα το δεις, ρε παιδί μου, τη φωτογραφία, τρομάζεις. Εσύ δηλαδή είσαι πιο κούκλος. Καλά, εγώ κοντά του είμαι άλλο, ρε παιδί μου. Εμείς στη Θεσσαλονίκη μας, αυτός Ρωσοπόντιος είναι, τι θα είναι. Είσαι καλύτερη φάτσα. Άντε, για χαρά, για. Για χαρά, ρε φίλε. Ωραίο ακροατήριο σήμερα. Πάμε οι γραμμές πάλι ελεύθερες. Πάω Κάγιαξ παίζει, έτσι. Έχουν τρελαθεί τώρα όλοι, έχουν πέσει 50 βαθμοί Κελσίου, 5 ώρες ουρά. Πήραν εισιτήριο. Μόνο μαύρη αγορά, ρε φίλε. Τι να σου πω. Μηνύματα στέλνουν, πώς θα βρω εισιτήριο. 90-90-90. Από τι βλέπετε για το μάτς. Τι θέλετε οι Ολυμπιακοί. Τον ΠΑΟΚ ή τον Άγιαξ. Λοιπόν, οι Αριανοί φυσικά είναι με τον Άγιαξ. Η Ηρακλειδής είναι με τον Άγιαξ. Εντάξει, περιμένει μια πόλη εδώ πέρα το μεγάλο μάτς. Οι Παοξίδες είναι με τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι είναι με τον Άγιαξ. Καλημέρα. Με τον φυσικά έτσι είναι. Ναι. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Τι γίνεται. Για πες μου, για πες μου. 50-50 το βλέπω το μάτς. Τι 50-50 μωρό τώρα, και εσύ κρυάδες λες τώρα. Πες κάτι, ποιος προηγείται. 5% ο ΠΑΟΚ. 5% πιο πολύ ο ΠΑΟΚ. Ναι, 55-45. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει το ένα το γκολ και παίζει και στην έδρα του. Η έδρα τη σχέση έχει. Έχει. Έχει, πώς δεν έχει. Έχει. Και πότε δεν είχε. Ναι. Και πότε δεν είχε. Από τη δικιά σου την ομάδα καλύτερη έδρα έχει, έτσι δεν είναι. Η δικιά μου ομάδα θα έχει 60.000 κόσμο αύριο. Πού θα έχει, λέει. 60.000 κόσμο. Πού θα βρεθούν. Θα δεις. Έλα. Το είπε η Ερασπορ. Είπε η Ερασπορ. 60.000. Ναι. Και εμείς κάνουμε φασαρία για τους 30 τώρα εδώ. Στο παράμερα. Έτσι είπε η Ερασπορ. Τώρα αν είπε ψέματα. Γιατί να πει ψέματα. Τι ψέματα θα πει τώρα. 60.000. Έτσι είπε. Τι και εμείς πανηγυρίζουμε για τους 30. Σώπα ρε φίλε. Καλά. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ αν έπαιρνε 80.000 θα γέμιζε. Θα είχε λες. Βέβαια. Θα είχε. Θα είχε, δεν θα είχε. Γιατί δεν πάει στο Καφτατζόγλιο, αν θα μου πει πάρω κάτω τέτοια. Και το Καφτατζόγλιο τα είχα πόσο παίρνει. Πόσο να παίρνει αυτό το κρύο γήπεδο με του κρύου. Από τότε που μπήκαν τα καρικλάκια, μειώθηκαν κατά το 1 τρίτο, μειώθηκε η χωρητικότητα. Εγώ ακούστηκα έχω να πω το εξή. Το γήπεδο το δικό μα εδώ, το Εθνικό Στάδιο, έπαιρνε 4.000 και η μία κερδικίδα και 3 και άλλοι 7. Είχε και ορθίου εκεί στα δέντρα. Είχα και 2.500 ορθίου. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Η μεγαλύτερη κοσμοσυρούη που έγινε ποτέ, ναι, την έκανε ο Άρης της Θεσσαλονίκης όταν πήγαινε για πρωτάθλημα. Πότε πήγαινε μόνο για πρωτάθλημα ο Άρης. Το 69, όταν έχασε. Τι πήγαινε για πρωτάθλημα. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Έχασε από εμάς, έχασε μετά και από την προοδευτική και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Έλα μα, τι πρωτάθλημα, τρίτος βγήκε. Όχι, μα ήταν πρώτος. Άσε τι ήταν, τρίτος βγήκε. Τελικά βγήκε τρίτος, γιατί ο Καμπάνης δεν ήθελε να δώσει το παιχνίδι της πράξης. Τι να τον κάνω. Αυτά γύφτος ο Καμπάνης, τι να κάνω. Τι να τον κάνω. Τι να κάνω. Της πράξης το ζητήσαμε. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή τους κερδίσαμε, τους έδωσε τους δικούς μας από 10.000 δραχμές. Κάτσε ρε κύριε Κώστα τώρα, γιατί δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή, αν το αγόραζε το μάτσο ο Άρης ο Καμπάνης, έτσι, και κέρδιζε ο Άρης μέσα στον Πιερικό το 69, θα έπαιρνε πρωτάθλημα δηλαδή. Θα πήγαινε στην προοδευτική, έτσι. Θα πήγαινε. Πόσους βαθμούς διαφορά ήταν με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Ήταν μπροστά. Ποιος? Ο Άρης ήδη 2 βαθμούς. 2 βαθμούς. Ναι. Μάλιστα. Ήταν 2 βαθμούς μπροστά ο Άρης. Πόσες αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. 4. 4 αγωνιστικές. Δηλαδή πήγαινε στην Κατερίνη, κέρδιζε και μέναν 3. Και μέναν 3. Και πέπεζε μετά που, προοδευτική ο Άρης. Έπαιζε μετά προοδευτική ο Άρης. Και μετά που πήγαινε. Μετά μέσα. Μετά μέσα. Μετά μέσα και τελείωνε. Γιατί δεν το αγόρασε το μάτσο Άρης.
Ο Καμπάνης θεώρησε ότι, ότι μπορεί να μας κερδίσει. Μάλιστα. Και του έκανε ο Καραπατή στη μαγιά. Του έδωσε όλο το μισό το γήπεδο και τον έβγαινε στην κόντρα. Στην αντεπίθεση, ναι. Στην αντεπίθεση, ξέρεις, ο Καραπατής, ο Σάντιο Πιερικός έπαιζε 4-2-4 και το άλλαξε, το έκανε 4-3-3. Σε εκείνο το μάτς, ναι. Ο πρώτος, όχι σε εκείνο το μάτς. Σε όλα. Από τότε που ήρθε αυτός που και ανέλαβε την ομάδα, το 4-2-4 το έκανε 4-3-3. Και έδωσε την κατοχή στον Άρη και ανέβηκε ο Άρης ψηλά, με άλλα λόγια. Ναι, ανέβηκε. Ναι, μέχρι το κέντρο ανέβαινε ελεύθερο ο Άρης. Και μετά την παίρνατε εσείς και αντεπίθεση ο πίεδος. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, δηλαδή, με άλλα λόγια. Αυτό τους έκανε. Αυτό τους έκανε ο Καραπατής. Ο Καραπατής και. Ήτανε, την πατήσανε. Τώρα, ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει σε καμίνι. Αν εδώ έχει 35 βαθμούς και έχει 45. Στην έρημο. Στην έρημο θα παίξει μπάλα. Θα φάνει κοτρώνη και σούτι, έτσι. Μάλιστα. Μα έχει πολύ ζέστη, ρε παιδί. Ναι. Ανυπόφορη ζέστη. Ναι, αυτή είναι συνηθισμένη. Και, ναι. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να περνάει. Ναι. Έστω και δύσκολα. Την ΑΕΚ δεν τη βλέπω να περνάει. Η ΑΕΚ είναι 50-50. Γιατί 50-50, θα φάει γκολ η ΑΕΚ εδώ. Μάστορα. Αν φάει γκολ εδώ πέρα, κοιτάξτε να βάλει βίο τότε. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα, άμα πάει να ανοιχτεί. Με το 0-0 είναι κολοσκόρ, δεν είναι παιχνίδι. Δεν υπάρχει πιο ύπουλο σκόρ. Είναι ύπουλο το 0-0. Το πιο ύπουλο. Μα βγήκε διπλό το μάτσο αυτό, αν ανοιχτεί πολύ η ΑΕΚ. Πιο ύπουλο και από το 1-0 είναι το 0. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ ύπουλο σκόρ. Δεν υπάρχει το πιο ύπουλο, έτσι πως είναι τα δεδομένα, είναι το πιο ύπουλο σκόρ, Κωστή μου. Άρα και μας μένει, ναι. Μας μένει, είπαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, πάω ΚΑΕΚ, είπαμε έτσι, εντάξει. Έτσι. Δεν μου λες Κωστή, εσύ θα πεις καμιά βόλτα εδώ στο ξενοδοχείο στο φίλο σου. Στο Σταυρίδι. Ναι. Έβγε ο Σταυρίδης, πήγε στις νέες Ηνωμένες Πολιτείες να πήρε χαρτί από την ΕΠΑ. Κάθισε εκεί στο ξενοδοχείο, ήρθαν εκεί πέρα πολλοί Σέρβοι, πολλοί Ρουμάνοι, πολλοί. Ναι. Πολλοί Ντάτσια Λόγκαν, πολλοί ξέρω εγώ. Ναι, γεμίσει ο τόπος. Φιάτ Μιραφιόρι, πολλοί πράγμα να πούμε. Ναι, γεμίσει ο τόπος. Καλό αυτό, καλό. Φυσικά. Αφήνω τα λεφτά στην πιερία. Παλιά ήταν τη δεκαετία του 80, τότε με τα κουπόνια, με τη βενζίνη. Ναι, ναι. Τι έχει, εκεί να δεις το χρήμα που έρε. Έρε. Με τα κουπόνια. Γιατί τους δίναμε κουπόνια βενζίνη. Κουπόνια πέραν βενζίνη, δίνανε δινάρια, γινόταν χαμός. Δίναν τις γυναίκες τους αυτοί, δίνατε λεφτά εσείς. Έτσι είναι, ήσασταν και νέοι τότε. Γινόταν χάμος. Γινόταν τέτοια πράγματα. Παλιές καλές εποχές. Πασοκικές, τι ωραία πράγματα. Γελάς κάθαρμα, γελάς. Να είσαι καλά, γελάς. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα. Τι κάνουμε. Τους επαναστάτες κάνουμε. Για πες μου λοιπόν εσύ, καταρχήν θέλω να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Πάλι έπεσα τα σύννεφα, πάλι έβγαλε τον γιατρό, πάλι ηρωνία που λέτε. Ο γιατρός τι είπε. Για το φιλικό με τον Άγιαξ εκεί πέρα και να και τα δεύτερα και τα τρίτα και τα τέταρτα. Ναι, δεν είπατε λέει ότι ο Άγιαξ αυτός είναι β' εθνικής. Αυτό είπε ο γιατρός. Ναι. Ο γιατρός είναι μπαλαδόφατσα, δεν μπορείτε να ξεγελάσετε. Άκουσε με. Μπαλαδόφατσα, κλείνοντας μία ομάδα η οποία έχει πάρει καμιά 30 τίτλους πρωταθλήματα, καμιά άλλα τόσα κύπελα και 3-4 φορές το Champions League. Έτσι. Θα το κλείνω γιατρός, μπαλαδόφατσα δηλαδή. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Δεν χρειάζεται. Όποιος ακούει τώρα κατάλαβε γιατί την παλαδόφατσα μιλάμε. Τι έγινε, ο Καστοβασίλης έβγε με τις κλωτιές. Ο Καστοβασίλης δεν έχει γυρίσει, όπως δεν έχει έρθει και κανένας. Όσο βλέπεις ότι δεν έχει έρθει και δεν έχει γυρίσει κανένας, αυτή εκεί πέρα σου είπα, ας πάει και στα κόψη, θα γνωρίσει και τις ομορφιές της Ολλανδίας. Με χαρά είναι, του κάτσε διακοπές και εβδομάδες. Δεν μου λες τώρα. Αυτός που υπογράφει, πού είναι. Πού είναι αυτός που υπογράφει. Αυτός που υπογράφει είναι διαφυγός στην Αθήνα, είναι εξαφανισμένος. Όχι, εδώ ποιος. Ποιος, δεν υπάρχει κανείς εδώ που υπογράφει, μέχρι και ο Νικολαίδης παρετήθηκε. Πάει. Κύριε Στράντζαλη, περιμένουμε και εσάς την παρέτησή σας, άμεσα κιόλας κύριε Στράντζαλη, την παρέτησή σας, να αναγκαστεί να ορίσει συμβούλιο να δούμε επιτέλους με ποιον έχουμε να κάνουμε και ποιοι τον υποκινούνε, γιατί θα αναγκαστεί να βάλει νέα άτομα, πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές στο συμβούλιο και ένας είναι ο γιος του, οπότε είναι διάτριτος από παντού. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Κύριε Κοντονή, τι γίνεται, θα τον φωνάξετε επιτέλους. Σε 15 μέρες
Για να ξέρουν οι Ηρακλειδείς που ζουν στην Αστερόσκονη ότι ο Ηρακλής Παφιλικά πάει καλά και εντάξει μωρέ και να είχαμε να λέγαμε ότι σε 15 μέρες ο κύριος Παπαθανασάκης θα πρέπει να παρουσιάσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Για να μπορέσει να εισπράξει λοιπόν τα λεφτά του Βέλγιου, τα οποία είναι δεσμευμένα και οτιδήποτε άλλο, ο συγκεκριμένος εν λόγω κύριος θα πρέπει να εμφανιστεί στη ΔΟΗ Κατερίνης, αυτός ή πληρεξούσιός του, για να κάνει διακανονισμό του τέστη να έχει χρήμα επάνω του. Το διακύβευμα στον Ηρακλή, φίλοι μου Ηρακλειδείς, δεν είναι το αγωνιστικό, είναι το οικονομικό και μόνο. Στο αγωνιστικό λύση θα βρεθεί. Εδώ βγήκε λύση ο Τάκης που χρέωνε και τα τσιγάρα στην ΠΑΕ όπως και ο Παπαθανασάκης. Ο Ηρακλής δεν πέφτει αγωνιστικά ό,τι και να γίνει. Έλα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να φτάσουμε και ποιος θα πέσει, το παράδειγμα της νίκης Βόλου. Άκουσε με ραπτό που λέει είναι πιο σημαντικό αυτό. Και επειδή πλέον πολύ σωστά ο Υπουργός έβαλε επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους και δεν θα μπορούν να ξεφεύγουν τα λεφτά που χρεώνουν κάποιοι τις ομάδες με διάφορους τρόπους, θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Και αυτή τη στιγμή μια λύση που θέλω να προτείνω στον αέρα είναι η εξής. Γίνεται μια προσπάθεια να οργανωθεί το ιδρυτικό τμήμα ο ερασιτέχνης της ΠΑΕ για να μπορέσει να λειτουργήσει και θεσμικά και οργανωτικά. Ποιος ερασιτέχνης? Ποιος? Ο ερασιτέχνης, το ιδρυτικό σωματείο. Η Ένωση Ποντίων, όπως θες πες την από εκεί. Αυτό. Πώς για θα γίνει? Πώς θα γίνει, γίνεται, γιατί γίνονται τα πράγματα. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται, φίλοι μου Ηρακλειδείς, είναι διάθεση. Ούτε οικονομικά χρειάζονται ούτε τίποτα. Και όποιος ενδιαφέρεται, ας αφήσει ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, όνομα πατρός και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και να μπορέσουμε επιτέλους να ελέγξουμε το τι γίνεται μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο με τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος πλέον δανειοδοτείται από μάνατζερ παικτών για να φέρει παίκτες. Αυτά γίνονται μέσα στον Ηρακλή δυστυχώς, και πρέπει ο κύριος αυτός να αποτελέσει παρελθόν. Αλλιώς, δυστυχώς, βλέπω κατά τα μέσα του Νοέμβρη, άντε αρχές Δεκέμβρη, να αρχίσουν να βγαίνουν οι πυροβολαρχίες. Και τότε τα πράγματα, κύριοι, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά. Αυτά προς γνώσιν και τέλεψιν του κοινού. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Επόμενος. Καλησπέρα. 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 Από Δράμα παίρνω τηλέφωνο. Γιάννης λέγομαι. Δράμα. Ναι, ναι, Δράμα. Ναι. Σας ακούμε μέσω ίντερνετ. Δηλαδή στη Δράμα, βασικά... στη Δράμα μόνο με ίντερνετ μας ακούτε? Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι μακριά, ακούω από το ίντερνετ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας σταθμός εκεί να μεταδώσει? Όχι. Είμαι πάνω στο βουνό και δεν πιάνω καλά. Δηλαδή άμα ήσουν κάτω από το βουνό θα έπιανες? Κάτω από το βουνό θα έπιανε σίγουρα. Τώρα κάτω από το βουνό σε κανένα ποτάμι μέσα δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, η φωνή δική μας πρέπει να πούμε να πάει μέσα από το ίντερνετ να ακουστεί. Γιατί τι να κάνουμε, δεν έχουμε μεγάλη ισχύ. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε καλούς ανθρώπους οι οποίοι μας ψάχνουν. Για να σας ακούσουμε. Αυτό μετράει, αυτό μετράει. Ναι, ναι. Πριν από 10 λεπτά έτσι είδα ότι έγινε sold out. Έγινε sold out. Με τα εισιτήρια. Πήρα να πω ότι θέλω να πάει καλά η ομάδα. Πιστεύω θα προκριθούμε. Από ό,τι βλέπω η ομάδα έτσι με τον Ίβιτς έχει φτιάξει χαρακτήρα. Εύχομαι να πάει καλά. Άλλο τι εύχεσαι και άλλο τι βλέπεις. Άλλο τι εύχεσαι, άλλο... διαφορά. Ναι. Πιστεύω ότι έχει διαφορά αυτό που έβλεπα πέρσι με αυτό που είδα φέτος. Κοίταξε, αυτό που λες και εσύ, ότι μέσω αμυντικά ο ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο, σε στρατηγικό επίπεδο έχει βελτιωθεί. Ο Ίβιτς είναι ένας προπονητής που σέβεται τους χώρους στην άμυνά του. Και όποιες μέτριες αδυναμίες ατομικές μπορεί να τις καλύπτει. Π.χ. Κρέσπο, ας πούμε. Π.χ. Λέοβατς, ας πούμε. Π.χ. ναι, ας πούμε Κίτσιου πέρσι, ας πούμε. Αλλά εκείνο το οποίο ο ΠΑΟΚ φαίνεται σαν ομάδα ότι δεν έχει, είναι ένα χάφαρο ο οποίος θα βγάλει στους πλαγίους μπακ, στους εξτρέμ, θα σουτάρει από μέση απόσταση, θα πασάρει, θα πατήσει περιοχή, θα γίνει τρίτος για να μαρκάρει.
Λείπει ένας τέτοιος παίκτης. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ όταν παίξει ένα ποδόσφαιρο με τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο να έχει αυτές τις κινήσεις από τον άξονα, έτσι ώστε να τρυπήσει άμυνα κτλ. Και ούτε μπορεί να δώσει στον κλειστό το χώρο θέαμα. Δεν έχει αυτά τα ενασμένα και αυτά εδώ. Άρα ο ΠΑΟΚ του λείπει ένας πολύ καλός κεντρικός επιθετικός χαφ. Δεν ξέρω τώρα αν ο Μπίζεσβαρ ξέρω χάσει τα κιλά και τα λοιπά. Δεν ξέρω, εσύ τι βλέπεις? Κοίταξε, αυτό που λες το πιστεύω, γιατί όντως χρειάζεται έναν τέτοιο. Απλά θα σου πω κάτι παρόμοιο όπως ήταν με τον Μπερμπάτοφ. Είμαι από πιστεύω λίγους παοξίδες που έχω πει ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη όπως με τον Μπερμπάτοφ. Εγώ πίστευα ότι ο Αθανασιάδης... Τι κούκος ρε φίλε, αυτός μπεκάτσα ήτανε. Τι κούκος είναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ πίστευα, ας πούμε, ότι ο Αθανασιάδης θα βγει καλύτερος από τον Μπερμπάτοφ. Γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Άμα θυμάσαι, ο Μουσλίμωβης με το Βερόν. Από τότε που έφυγε ο Βερόν από τον ΠΑΟΚ, ο Μουσλίμωβης καθάρισε. Πέρσι τι κάνανε στον ΠΑΟΚ, φίλε. Τι κάνανε. Δώσανε 2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν ένα παίκτη που έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Κλάους. Να σκοράρει σε πρώτο χρόνο. Πρόσεξε τώρα να δεις τι μαλά. Τι... Άκου τώρα. Αυτός ο παίκτης λοιπόν δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει μαζί με τον Κλάους, γιατί είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Και δεν είχαν και χαφ που να καλύψουν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε και με ένα χαφ λιγότερο στο χώρο του κέντρου. Δώσανε λοιπόν σε αυτόν τον παίκτη 2 εκατομμύρια, ο οποίος βγήκε και περιπατητής και δεν μπόρεσε ούτε αυτό να κάνει. Δηλαδή τι? Να στηθεί στην περιοχή, να το φορτώσουν και να βάλει γκολ. Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι εμένα δεν με φορτώσαν, δεν με κάνανε οι χαφ και τα λοιπά. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω ρε Μπερμπάτοφ, γιατί αυτοί δεν ξέρω να μιλήσουν εδώ οι παόξιδες. Δεν ξέρουν. Τον Κλάους, ποια χαφ ήταν αυτά που τον φορτώνανε? Ποια χαφ ήταν αυτά που τον φορτώναν τον Κλάους? Ένας ήταν αυτός που φόρτωνε τον Κλάους, ο Λίνο. Αυτό. Ο Λίνο ήτανε. Δώσανε λοιπόν οι άνθρωποι 2 εκατομμύρια. Και με 2 εκατομμύρια, φίλε, σήμερα ο ΠΑΟΚ αν έδινε, θα έπαιρνε μπροστά από τα αμυντικά χαφ μια παιχτάρα. Όχι τον Μπίζεσβαρ τώρα και τον Σαχκόφ τώρα. Θα έπαιρνε μια παιχτάρα, θα είχε 2 εξτρέμ πολυβόλα που είναι ο Ροντρίγκες και ο Τζαλμάλ. Ένα φορ τον καλύτερο, ένα από τους καλύτερους στην Ευρώπη στον πρώτο χρόνο και τίποτα άλλο. Και θα κλείνει τη μεσοεπιθετική του γραμμή πάρα πολύ ωραία. Τώρα, του δίδεται η ευκαιρία αύριο να παίξει την κόντρα επίθεση. Αλλά στο κομμάτι παράγω ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα σοβαρό. Αυτό. Ναι, ναι. Τι λέει δράμα? Δράμα, το λέγει και το όνομα. Οι φοιτίες πώς πάνε οι φοιτίες? Έχουν κόψει. Ναι. Κάποτε ήτανε το άντρο του σύγχρονου νεοελληνικού πολιτισμού. Τα μπουζουξίδικα στη Δράμα είχαν αφήσει ιστορία. Τα μεροκάματα λέει, που δίνανε στη Δράμα τα μπουζουξίδικα ήταν εφάμιλα μεγάλων πόλεων, δηλαδή Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Τώρα τι λέει, από ζωή τι λέει η Δράμα, έπεσε και. Από ζωή έχει πέσει πολύ. Ναι. Έχει πέσει πάρα πολύ, ναι, δεν έχουμε μπουζούκια όπως είχαμε παλιά. Δύο κλαμπ είναι και εκείνα Παρασκευή και Σάββατο. Δύο κλαμπ είναι στη Δράμα, Παρασκευή και Σάββατο. Ναι. Δραματική κατάσταση στη Δράμα. Πρέπει να πέσουν χρήματα, πρέπει να έρθουν ευρωπαϊκά χρήματα, δανεικά. Δεν γίνεται. Τίποτα, δεν υπάρχουν, η Δράμα δεν υπάρχει. Οι πόλεις που είναι στην Ελλάδα είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Οι άλλες πόλεις δεν υπάρχουν στο χάρτη. Για μερικούς. Α, μην νομίζεις. Δηλαδή, εγώ αν βάλω τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, είμαστε μακράν πίσω, φίλε. Σε πλούτο και. Ποια Θεσσαλονίκη? Φύγαν όλοι στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο εδώ πέρα. Η Θεσσαλονίκη, η οποία. Ναι, δε, τη Δράμα, εντάξει. Δε. Τα λέμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να προλαβαίνουμε άλλο ένα φίλο για αυτό το ημίωρο. Έλα, φίλε. Σκέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Υπομονή, φίλε, να πει. Είμαι μέσα νεύρα, η Μοντάνη από τη Λίμνο. Είσαι από τη Λίμνο. Μιλάμε συχνά τώρα τελευταία. Ναι, μιλάμε συχνά τελευταία. Που σου έλεγα που δεν κάνει ο Κλάους τελευταία και τον Πάογκρα. Που τα λέγαμε. Ναι. Τέλος πάντων, από το πρωί είμαι στημένος. Πού? Για ένα εισιτήριο. Πού? Εδώ. Στο Γερμανό, στο Κυρκή. Ναι. Με το που έφτασε δικιά μου σειρά. Ναι. Μου λέει τέλος όλα τα εισιτήρια. Ναι.
όταν σου λέω είμαι τσαφισμένος, δεν μπορεί τώρα μπροστά η μπροστινή μου, μια κοπέλα που στο γήπεδο τον κόβω, διότι δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή τη. Αλλά προηγήθηκε στη σειρά. Ναι. Να παίρνει 12 εισιτήρια, ναι. Να έχει μια κόρα να φορά μπροστά και να λέει τόσα για αυτόνα, τόσα για αυτόνα, τόσα για αυτόνα. Και την έρχομαι μια πλάκα με κάνεις, δηλαδή ήθελα να πάρει 12 εισιτήρια, δηλαδή εγώ βάλτε ένα πλάφον, εντάξει, μέχρι 2 εισιτήρια. Όχι 12 εισιτήρια. Δεν είναι, κοίταξε, πλαφόν. Και αυτό το κάνει, εγώ πιστεύω, αφήνεις επίτηδες. Ναι. Επίτηδες. Γιατί, γιατί, για ποιο λόγο. Για να πάρει ο κόσμος διαρκεία. Έλα, έλα. Ναι. Δεν μπορεί να βλέπει ο Σαββίτης ότι με το σαγοράκι ήταν τα διαρκεία του και μας όλοι δεν είχε καθόλου. Ε, όχι, δέκα... Δεν μ' άρεσε αυτή. Ναι. Αυτή η κίνηση δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή λες ότι... Μου ήρθε η άλλη, μου ήρθε η άλλη και μου λέει, μου είπε ο άνδρας που άκουσε τη δίψη τώρα αυτό που λέει. Ναι. Ένα εισιτήριο λέει για την πέντε. Τι λέει το παλικάρι που πήγε στο Γερμανό. Έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει λέει, την πέντε λέει. Έχουν τελειώσει ο άνδρας μου. Είπε θέλει την πέντε. Για την εξηγούμε τώρα κι εγώ. Λέω, η ίδια θύρα είναι. Λέω, απλά μπαίνεις λέω, από διαφορετική πέρα. Όχι, είπε ο άνδρας μου συνέχιση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γύρισε τα μυαλά μου ανάποδα. Καλός κοπρίτης, καλός, καλός κοπρίτης και ο άντρας αυτήνης που αντί να πάει να στηθεί στη σειρά το κοπρόσκυλο έστειλε τη γυναίκα να μπορεί να πάρει στήριο. Η άλλη μου λέει 14 στήρια, λέει και τον παπά μου και τον αδερφό μου. Λέει τι θα λέει τη δουλειά, εγώ γιατί θα ζώσει. Κάτσε ρε φίλο όμως, δεν φταίει η γυναίκα, δεν φταίει η γυναίκα, πλαφόν ποιος θα βάλει. Η ΠΑΕ. Αφού δεν έβαλε πάει η γυναίκα φταίει που πήρε τα εισιτήρια. Δεν φταίει. Χαιρετώ. Γεια σου Ντάνη από την Λίμνο, τι να κάνουμε. Θα το δεις σε καφετέρια της περιοχής. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ας κάνατε μια τούμπα με 45.000 κόσμο. Για τα μεγάλα μάτς, αλλά θα ήταν άδεια στα άλλα μάτς. Θα φαινόταν λίγος ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά τα μάτς είναι στα 3 χρόνια, στα 2 χρόνια είναι 1-2 μάτς τέτοια. Τι να κάνουμε, θα φας και ζέστη, θα φας και ουρά. Και πλαφόν, τι να κάνει. Εγώ μπορώ να θέλω να πάρω 50 εισιτήρια. Ποιος θα μου εμποδίσει, άμα έχω το μαρούλι, το ρευστό να πούμε. Δεν είναι τυχολύπτη. Σε ποιο μέρος δεν ξέραν τον ΠΑΟΚ, στο Πόρτο Κουφό, ποιος, Ελβετός. Ελβετός τουρίστας. Γαλανομάτης ψηλός. Κανονικός. What, ΠΑΟΚ είπε. Από πού είναι ο ΠΑΟΚ ρωτούσε. Δηλαδή αν του έλεγε στον Άρη θα τον ήξερε. Αλλά ήξερε εσένα τον Παναθηναϊκό, ε. Στην Ευρώπη είδες μετράς. Τον Ολυμπιακό το ρώτησες αν τον ήξερε. Παναθηναϊκό ρώτησες. Εκεί είσαι και για σένα, ε. What, ΠΑΟΚ. Τι ρώτησε. Ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ναι. Μάλιστα. Κοίταξε, αν δεν παίξει Champions League, δεν σε ξέρουν στην Ευρώπη. Τώρα ο ΠΑΟΚ στους 36 του UEFA. Συνοστισμός για ένα εισιτήριο κτλ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει. Αλλά ρε φίλε, η Ευρώπη, να που ο Βέλγος, να που ο Σουηδός, δεν σε ξέρει να πούμε. Δεν σε ξέρει ο Βέλγος και ο Σουηδός. Καλά που έπαιξε πέρσι με την Dortmund και τέτοια, δεν σε ξέρουν. Στην Ευρώπη. Εδώ μιλάμε για Ευρώπη. Διάλειμμα. Κωνσταντινίδης. Μπαζάρι ανταλλακτικών. Χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αμάξι σου, αδερφή Κωνσταντινίδη. Πηγαίνεις, επιλέγεις το ανταλλακτικό σου, το λύνεις και το παίρνεις. Από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και μηχανές αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Σου δίνουν και εγγύηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο. 18133 το τηλέφωνο. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο Εσκιάδης και ο Μπαλαδούμος. Φίλοι, νέα εποχή για τη Σκόντα. Λιμουζινέτες. Αμάξια πάνω από 4,5 μέτρα, 560 λίτρα πορτ μπαγκάζ. Τουρμπίνες στα άλογα. Με 1000 κυβικά σου βγάζει 120 άλογα. Με 16.500 ευρώ. Τι άλλο θέλεις. Γκάζι έχεις, λίγα κυβικά έχεις. Τουρμπίνα έχεις. Χαμηλές τροφές γκάζι έχεις. Χώρο αποθηκευτικό έχεις και την πεθερά σου να βάλεις. Και τον πεθαμένο τον πεθερό σου να βάλεις μέσα. 560 λίτρα. 6 ταχύτητες. Λοιπόν, και ο Μπαλοδήμος με τον Εσκιάδη σου δίνουν τη δυνατότητα
με 16.500 να πάρεις αυτή την αμαξάρα, λιμουζινέτα. Μετά θέλεις δίζελ κινητήρα να σε πάει 1.000.000 χιλιόμετρα. 110 αλογάκια, 19.590 τελική τιμή. 200 τελική, 0.110,6. Από Δευτέρα τράβηγμα βολίδα. 560 λίτρα πορμπαγκάζ, λιμουζινέτα. Θέλεις να πούμε, πώς το λένε, αέριο φυσικό. Όχι, θα πάρω αμάξι, θα το πάω στον Αλβανό να μου το κάνει, να πούμε, και στο Ρώσο και στον Έλληνα το γαργαλιάρι, να μου το τεινάξουν τα αμάξι, να πούμε. Άσε τώρα, θα μπλέξω. Παίρνω, να πούμε, κάτω από 20.000, 1.400 Skoda Octavia, με φυσικό αέριο. Κατευθείαν τηλεφωνάς στο 231-05-96-690 ή πας λίγο μετά το Αλφακτέο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε στον κόσμο. Χαίρετε. Πώς το πες? Έλα. Σ' ακούμε. Έλα, φίλε. Θα λύσεις τα οικογενειακά σου. Μας πάρεις μετά επόμενη γραμμή. Τι θα κάνουμε τώρα, ακούσουμε τα οικογενειακά σου. Επόμενος. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε. Α, ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πεις στους φίλους μας, στους συμπολίτες, στους παοξίδες, ναι, ότι εισιτήρια θα υπάρχουν. Ναι. Απλά αυτά που ακούς τώρα, παίρνουν τηλέφωνο, άλλος 14 στην σειρά, άλλος 30, άλλος 40, είναι μαυραγορίτες όλοι. Ναι. Και θα τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά. Εσένα... Μαυραγορίτες, μαπαντζίδες. Καλά κάνουν. Όχι, δεν με πειράζει. Τι? Απλά να μην ανησυχούν. Θα βρουν εισιτήρια, απλά θα τα πληρώσουν λίγο πιο ακριβά. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, γίνεται. Ήθελα να... Σωστό, ναι. Γιατί εντάξει, όχι. Εσύ θα πάρεις. Τι να πάρω, εισιτήρια? Ναι. Θα το δω από την τηλεόραση. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πιο καλά είναι. Πιο καλά είναι. Εντάξει. Πιο καλά. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Έτσι. Επόμενος. Άντε. Στο καλό. Επόμενος. Ναι, μαύρη αγορά. Γιατί όχι. Κύριε Αυτοβουλέ. Μάλιστα. Γιατί δεν απαντάτε στα μηνύματά μας? Γιατί σας παίρνουμε τηλέφωνο και δεν το σηκώνετε, κύριε. Πότε με πήρατε, κύριε Αυτοβουλέ, τηλέφωνο και δεν το σηκώνω? Για δες λίγο. Τι να δω, κύριε Αυτοβουλέ, αφού από το τηλέφωνο που σας παίρνω δεν έχω κλείσει, κύριε Αυτοβουλέ, στο παλιό παίρνατε. Στο παλιό έπαιρνα. Βέβαια, κύριε Ραπτόπουλε. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εμείς της Χρυσής Αυγής, κύριε Ραπτόπουλε, αλλάζουμε τηλέφωνα. Παρακολουθούμε στο κύκλωμα. Αργιανός Χρυσαυγίτης. 5.33 τελειώνει. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε. Έχει αλλάξει, κύριε Ραπτόπουλε, εδώ και καιρό. Σας παίρνουμε από το καινούργιο, αλλά δεν το αποθηκεύετε, κύριε Ραπτόπουλε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Τι να κάνουμε, είναι και μια ωραία κοπελίτσα με το ύπιζα δίπλα εδώ, χαμογελαστή στο φανάρι. Χαμογελάει το μωρό. Εσένα χαμογελάει. Όχι, ακούει εσένα και χαμογελάει. Εμένα θα χαμογελάς. Πού είμαι τάταρος με τα μουσια μέχρι τώρα. Παπαγρή άνθρωπε. Λέγει αγόρι. Ναι, λέγε. Ναι. Εγώ, κύριε Ραπτόπουλε, επειδή είμαι εθνικιστής, είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ να αποκριθεί, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν επιθυμώ τους Ολλανδούς τους Ανθέληνες, κύριε Ραπτόπουλε, να περάσουν. Γιατί είναι, ρε φίλε, Ανθέληνες οι Ολλανδοί? Είναι Ανθέληνες οι Ολλανδοί, εκγενετής. Και αυτοί και οι Δανείοι, ναι, δεν γουστάρουν τον Έλληνα, αγαπάνε τον Τούρκο. Είναι Ανθέληνες. Ανθέληνες. Άνθρωποι τώρα που έχουν, να μην πω τώρα τι είναι και μεσημεριανή ζώνη, ακούν παιδιά και έχουν και κόμμα παιδεραστών στην Ολλανδία. Τώρα, κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα εμείς. Το ποιόν μας. Θεωρούνται αυτοί το μυαλό τους ευρωπαϊκό, αλλά Ευρωπαίοι είμαστε μόνο εμείς, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, ναι, με τους Βουλγάρους και τους Σκοπιανούς μαζί είμαστε. Μόνο εμείς, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ναι, που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Είμαστε Ευρωπαίοι, κύριε Ραπτόπουλε. Εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, εμείς, αλλά δεν κρατήσαμε, δεν κρατήσαμε ένα κερί για μας. Εμείς κρατήσαμε κερί και αυτοί πήραν τη δάδα. Αυτή είναι η διαφορά, κύριε Ραπτόπουλε. Εντάξει, δεν είναι καμία σημασία τώρα αυτό. Εγώ πάντως είμαι υπέρ να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Θα χαρείς δηλαδή. Θα χαρώ. Είμαι υπέρ της πρόκρισης της ελληνικής ομάδας. Ελληνικής ομάδας, μάλιστα. Δεν έκαμε, κύριε Ραπτόπουλε. Εντάξει. Δεν πάω να περάσουν οι Ολλανδοί τώρα για να θέλουν, κύριε Ραπτόπουλε. Σας παρακαλώ τώρα. Α, επόμενη γραμμή. Χάθηκες. Οι Ολλανδοί είναι Ανθέληνες, ενώ οι Έλληνες είναι φιλέλληνες. Ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Είμαι φιλινάδα. Α, μάλιστα. Εγώ είμαι, σε ξαναπαίρνω πολλές φορές. Ναι. Αλλά ξεχνάω αυτό το νούμερο που παίρνω. Ναι. Με λένε το 3 πάτα, το 4, το 5, το πατάω, άλλος βγαίνει. Ναι. Ποιο νούμερο να παίρνω κανονικά? Ποιο νούμερο να παίρνεις? Ναι. Αυτό το 90, 90, 90. Αυτό σχέτο, ε. Θα πατάς το 3 μετά. Α, 3, 4. Δεν ακούγεται ο Μπούζος εκεί που λέει ευγενής, ευγενής. Γεια ναι. σας, τηλεφωνήσατε στο Αθλητικό Μετρόπολη, ναι, διευθυντής. Πατήστε ναι. το 3 για να πείτε την άποψή σας στον αέρα, δεν λέει? Ναι. Το 3 θα πατήσετε. Α, το 3 μόνο. Α, ναι, εντάξει. Ναι, μόνο το 3. Έγινε, Κώστα. Ναι. Πήρα αυτό το Βιτάμβρε, 3 μπουκάλια. Όχι Βιτάλ. Βιτάλ, Βιτάλ είπα. Ναι, ναι, Βιτάλ. Κοίταξε, πότε θα το πίνω τώρα αυτό? Πρωί.
Α, το πρωί να το πίνω, νηστικιά. Νηστικιά θα το πίνεις ή θα το βάλεις. Α, μόλις θα σηκωθώ, δηλαδή να το πιω. Θα πίνεις το Vital. Ναι. Ή στο χυμό θα το βάζεις ή στο γάλα ή σκέτο. Ναι. Πίτουρο βρώμης έχεις στο σπίτι. Παίρνω φακελάκια. Φακελάκια πίτουρο βρώμης, θα πάω να ρίξει ένα χέσιμο μετά πρωί-πρωί. Ένα πολύ ωραίο. Θα αδειάσει το έντερο. Ξέρεις, ότι θα τραβήξει ένα ωραίο αυτό κτλ. Και μετά θα έχεις ευεξία. Χέρια δεν θα πονάνε, πόδια δεν θα πονάνε. Ναι. Έγινε κόσμο γι' αυτό. Και θέλω να σε παίρνω πολύ γελάω μαζί σου. Με εκείνον τον άλλο που είναι βρε ο κόκκινος, πώς το λες. Ο Βούδας είναι σε άδεια. Ναι. Ο Βούδας είναι πολύ γελάω, πολύ πλάκα και σε κάνω όταν το μαλώνεις και νευριάζεις. Ναι. Ο Βούδας είναι σε άδεια. Ο Βούδας. Α, σε άδεια είναι. Τον κάλεσε ο Κατσαμπής στην Νικήτη να πάει να τον ταΐσει κανένα ψάρι εκεί πέρα. Εσύ δεν θα πας. Με κάλεσε και εμένα. Μπορεί να πάω. Δεν ξέρω. Θα... Α, πήγαινε και εσύ μια βόλτα κι εσύ. Μπορεί. Να σε χάσει. Έγινε Κώστα μου. Να σε καλά. Σε να φτιάξει το αντεράκι σου. Χλάπα της, φλάτσι τουαλέτα, δεν μένουν πολύποδες, καρκινώματα και τέτοια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μην γελάτε με το έντερο, έχουν πεθάνει πολλοί ηλίθιοι από το έντερο. Γιατί για να πεθάνεις από το έντερο πρέπει να είσαι βλάκας. Να μην κάνεις έλεγχο, να δεις αίμα και να μην πας στον γιατρό κτλ. Ένας βλάκας που πέθανε από το έντερο του ήταν και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Βλάξ. Επόμενη γραμμή, 5 όσοι μείναν, χαίρετε. Εγώ. Εσύ, ναι. Γεια σου Κώστα. Καλώς τώρα. Σε παίρνω από το Βούπερδαλ, τη Γερμανία. Ο Βούπερδαλ που είναι. Το Βούπερδαλ είναι κοντά στο Ντόρτμουντ και έζησε και σε Ντίσσελντορφ. Τι είναι, χωριό είναι το Βούπερδαλ? Όχι, πόλη. Πολύ, πόσο έχει, πόσο κόσμο έχει? Συγκεκριμένα δεν μπορώ να σου πω, αλλά έχει πάνω από 500.000. 500.000, ο Ζάχαρης. Με τι ασχολείσαι εκεί απάνω στο Βούπερδαλ? Καστοριανός με γούνα. Γούνα, έτσι. Ναι. Να χαρώ το φίλο μου. Έλα. Ναι. Έλα. Κώστα, θα είτε σιάτιστα και τέτοια. Σιάτιστα και τέτοια. Είχατε δουλειά τότε, δεκαετία 70-80. Ναι, ναι. Σκάσαν οι Ρώσοι μετά, πάει η δουλειά. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Τι να κάνω. Ναι. Αυτή η κρίση μας σακάτεψε. Εγώ πήρα να πω, εύχομαι στις ελληνικές ομάδες να πάνε όλες καλά. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να εύχεσαι στις ελληνικές ομάδες να πάνε όλες καλά. Δεν μπορεί. Κάποια θα μισείς, δεν μπορεί. Δεν μισώ καμία. Δεν μισείς καμία. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 69. Είσαι 69, γι' αυτό δεν μισείς. Επειδή βρίσκεσαι πιο κοντά στο Θεό τώρα, δεν μισείς. Πριν 30 χρόνια το ίδιο θα έλεγες, δηλαδή. Πάλι θα έλεγα το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Ναι. Μήπως φταίει το Βούπερδαλ γι' αυτό? Δεν πρέπει να παίρνουμε πολύ εγωιστικά. Ακούω κάθε μέρα, σας ακούω, που βρίζουν να μην βγει ο Άρης, να φύγει ο Άρης, να φύγει ο Ηρακλής. Εδώ πρέπει να χαίρονται όταν μία πόλη έχει τρεις ομάδες. Όχι ρε φίλε, πώς θα χαιρόμαστε? Πήρα πει να καταστραφεί άλλη. Γιατί εμείς είμαστε άλλη ομάδα, που υποτίθεται. Καταλάβατε. Εντάξει. Δηλαδή τότε πρέπει να αγαπάμε όλα τα κόμματα, όλες τις θρησκείες, όλες τις ομάδες. Γίνεται να τα αγαπάμε όλα. Τι είμαστε, τόσο καλοί εντάξει, άνθρωποι. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυτό το μίσος και να λέμε να χάσει ο ΠΑΟΚ παράδειγμα ή να χάσει ο Άρης. Γιατί? Γιατί βγαίνουμε στην Ευρώπη και ακούω να όμε να χάσει ο Ολυμπιακός, να χάσει ο Παναγιώτης. Δηλαδή τώρα εσύ γιατί... τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι γαύρος, αλλά είμαι οπαδός. Είσαι γαύρος? Ναι. Δηλαδή άμα ο Παναθηναϊκός περάσει θα χαρείς δηλαδή? Θα χαρώ. Θα χαρείς? Ναι. Περίεργο. Γιατί περνάει μια ελληνική ομάδα περαιτέρω. Αυτό είναι. Σε πείραξε το Βούπερδαλ. Σε πείραξε καθόλου. Σε πείραξε η ξενιτιά και νιώθεις... Και εδώ στη Γερμανία... Δεν ακούς κανένα να χάσει η ομάδα. Όλοι ενδιαφέρονται να κερδίζουν οι γερμανικές ομάδες. Σίγουρα, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πού έγινε, πολύ χριστιανικά μου τα λες. Έχω αρχίσει και χάνω το... Εγώ είμαι Κλάντμπαχ, αλλά... Κλάντμπαχ. Ναι. Αλλά θα χαρώ να περάσει το Ντόρτμουντ ή να περάσει η Μπάγερν. Μάλιστα. Στην Ελλάδα γίνεται το αντίθετο. Ακούω πολλές φορές που λένε να χάσει ο Ολυμπιακός με 10-0. Έτσι. Ας χάσει άμα δεν παίξει μπάλα και όπως τον βλέπω φέτος που δεν έχει ομάδα, να χάσει και να πέσει και από την Άρφα Εθνική. Κομματικά που είσαι? Κομματικά? Ναι, ναι. Ουδέτερος. Ουδέτερος και εδώ? Μάλιστα. Εντάξει, λίγο τον Τσίπρα δεν τον πάω. Γιατί? Καλός άνθρωπος. Γιατί μας τα έκανε όλα στις κατά. Μην το χαλάς, γιατί καλός άνθρωπος. Αριστερός είναι, γιατί. Οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι. Έχουνε τα περαμέντο, έχουν ιδέες, έχουνε... Γιατί καλοί άνθρωποι είναι αριστεροί. Πώς? Ναι, γιατί πουλήσαν το αεροδρόμιο αντί για 300 εκατομμύρια. Να κερδίσουν και αυτοί, 45. Γιατί. Να μην πάει η αριστερά 20 χρόνια να κυβερνήσει. Και αυτοί, πώς? Μια δεν τη βλέπω να πάει. Γιατί, δεν θέλεις?
Όχι, δεν θέλει, δεν μπορεί. Εσύ, δεν χαίρεσαι άμα η αριστερά κυβερνήσει. Να πάνε και αυτοί οι άνθρωποι, να φάνε ένα κομμάτι ψωμί και αυτοί. Ναι, να ας φάνε και αυτοί με την κουτάλα τώρα και να μας αποτελειώσουν όλους. Δεν πειράζει. Αφού είσαι καλός άνθρωπος με τις άλλες ομάδες και με τα αυτά, γιατί να μην είσαι και με τα κόμματα. Χρυσέ μου άνθρωπε. Έγινε. Φιλιά, σ' αγαπώ, να σε καλά. Έγινε, Κωστή, να σε καλά. Κοίταξε, όταν φεύγεις από την Ελλάδα και πας, ας πούμε, στο εξωτερικό, μαλακώνεις λίγο. Και αν πλησιάζεις και τα 70, γίνεσαι μαλακούρα ακόμα περισσότερο. Μαλακώνεις δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κουρέας Παοξής από το Λεμαίδα. Κουρέας. Τι να σε κάνω. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Είμαι εκνευρισμένος. Σήμερα θέλω να φέρω την άποψή μου. Είσαι εκνευρισμένος. Για το σερβερ της ΠΑΕ. Η σερβερ τι έκανε. Μπήκα σε 9 η ώρα το πρωί στο σύστημα. Ναι, τι έκανανε. Στις 10 η ώρα με πέταξε και μετά ήμουν σε αναμονή από τις 11 μέχρι και τις 2.30 και είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Τι να κάνει και αυτή η ΠΑΕ, ποιο να εξυπηρετήσει πρώτο. Είναι αργό το σύστημα, σέρνεται σαν σαλιγκάρι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κριτικάρω. Δεν θεωρώ ότι η ΠΑΕ μεροληπτή σπέρι ή κατά κάποιων συγκεκριμένων οπαδών. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Είναι πολλοί οπαδοί και λίγα τα εισιτήρια. Δείξτε λίγο κατανόηση. Εγώ που είμαι, πώς το λένε. Δύσκολο στην κριτική, εδώ πρέπει να πούμε ότι τι να κάνουν οι άνθρωποι. Έλα στη θέση τους. Δηλαδή, άμα θέλουν 80.000, 100.000 άτομα να πάρουν ένα εισιτήριο, ένα στους τρεις δεν θα πάρει. Σίγουρα είναι και αυτό. Δύο στους τρεις δεν θα πάρουν. Δύσκολα είναι. Κάποιοι θα μείνουν δυσαρεστημένοι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Μικρή είναι η κουβέντα. Πώς βλέπεις την ομάδα. Εγώ βλέπω, φίλε, να βαράτε μπέναλτι μέχρι να ξημερώσει, να πούμε για Μαρίνα και για Βαρβάρα, χτυπάνε τις καμπάνες, θα βαράτε μπέναλτι. Ένα-ένα το βλέπω το μάτς. Πώς πιστεύεις να τη στήσει ο Ίβιτς όπως και το προηγούμενο μάτς? Α, πιστεύω ότι πρέπει να τη στήσει. Η 4-4-2. Όχι, ρε, τι. Αν θέλει να βάλει τον Περέρα, το βάλει κορυφή. Να μην παίξει ο Κλάου. Κορυφή, έτσι. Αλλά λέω, ο Ίβιτς είναι ο χοντρός, λέει ο Περέρα. Έτσι είπε στους ρεπόρτερ. Δεν το βγάλανε. Έτσι είπε στους ρεπόρτερ. Αν ακούει ο Περέρα, τον είπε ο προπονητής, τότε είναι ο χοντρός. Έχει 4-5 κιλά, λέει, παραπάνω. Έτσι είπε. Γιατί το ρωτήσαν οι ρεπόρτερ τον Ήβης, λέει, ρε, εκεί, coach, γιατί αυτόν έχει ταχύτητα, είναι πιο γρήγορος στο μεγάλο χώρο. Λέει, είναι χοντρός. Μάλιστα, άρα 4-5-1 και αλλαγή ο Περέιρα. 4-5-1, φίλε, αλλαγή ο Περέιρα για να μπει. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να φάει γκολ και να πρέπει να το γυρίσει 4-4-2, να έχει δύο παίκτες στην περιοχή. Κατάλαβες. Εκεί πρέπει μόνο στο ρίσκο απάνω. Μόνο στο ρίσκο απάνω. Δηλαδή, ο Μιγένο το τρώσει ένα γκολ στο 30 και πρέπει να το γυρίσει και είναι στο 60. Πρέπει να τη γυρίσει τη δουλειά, την πάρει αλλιώ τη δουλειά. Εκεί θα είσαι δύσκολο. Εκεί το πιο πιθανό είναι να γίνει 0-2 παρά να γίνει 1-1. Το κέντρο πώς θα το κρατήσουμε με τους ίδιους? Το κέντρο, από ό,τι με είπε τώρα ο Ζαΐρης που τον είδα έξω, λέει Τζίμιροτ, Χαρίση Σακόφ ή μπορεί να παίξει, λέει, ο Τζιόλη για να ψηλώσει η άμυνα. Μπορεί να παίξει, δηλαδή, μπορεί να παίξει και ο Τζιόλη μαζί. Δεν ξέρω. Να το γυρνάει και πίσω να βοηθάει την άμυνα. Ο Τζιόλη να παίξει, επειδή ο ΠΑΟΚ θα αμυνθεί, δεν θα πιάσει μεγάλου χώρου. Να παίξει ο Τζιόλη, να πούμε, τον τρίτο χαφ στον πιο μικρό χώρο, να κλείσει τον αέρα, να μπει ανάμεσα στους δύο στόπερ που είναι ψηλό παιδί και τα λοιπά, και να ψηλώσει λίγο η ομάδα. Δεν βλέπω να τρώγεται ο Χαρίσης, γιατί θα είναι έγκλημα, είναι πολύ καλός και αμυντικά ήταν όριμος και ταχύτητα είχε μπροστά σαν τέταρτος να πατάει. Εγώ πιστεύω ότι θα παιχτεί ανάμεσα στον Σαχόφ και στον Τζιόλη, έτσι πιστεύω εγώ. Εκεί δηλαδή έχει μια αμφιβολία. Εγώ πιστεύω ότι τον Τζίμιροτ και τον Χαρίση δεν θα τους αλλάξει και το ερωτηματικό είναι ο Σακόφ εκεί. Ποιο να αναβάλει. Σωστή αλλαγή. Ο Κανίας δεν μπορεί να βγάλει 90. Ο Τζιόλης είναι αργός αλλά είναι καλός στο πολύ κλειστό παιχνίδι. Ο Σακόφ είναι ακόμα ανέτοιμος. Εκεί λίγο το εξάρι είναι λίγο να προβληματιστεί ο προπονητής. Να κλείσει τον αέρα του Κρέσπο λόγω ύψους. Εκτός αν κάνει καμιά αστιαπού περίεργη. Παίξει 4-4-2 με δύο εξάρια και έναν εξτρέμ και δεν ξέρω πώς θα το δω. Να παίξει 4-4-2 και να μην βάλει τον Κλάους μέσα, βάλει δύο γρήγορους. Αυτά όμως δεν νομίζω ότι είναι σε θέση ο Ήβιτς στα 39 του πρώτο χρόνο στον ΠΑΟΚ να τα κάνει. Αυτά είναι εξτρεμιστικά πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα χάσει έτσι σχέδιο, μπορεί να το πούνε φύγε κιόλας. Δεν παίρνει τέτοια ρίσκα. Και καλά κάνει. Τα λέμε, φιλιά. Τα λέμε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Άντε να έρθει το Σεπτέμβριο να δυναμικά να μπούμε εκεί πέρα στα μάτσα αυτά, να ξεκουραστούμε λίγο αυτές τις μέρες, γιατί χρειαζόμαστε και λίγο να φτιάξει το μάγουλο. Έτσι δεν είναι, κοίτα μάγουλο. Φτιάξει το μάγουλο, έτσι. Τέταρτος από το τέλος, ναι. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Γεια σου. Γεια σου. Παίρνω τηλέφωνο από Γερμανία. Μάλιστα. Παουκτζές. Ναι. Πάνω από 55 χρονών.
Ορίστε. Πάνω από 55 χρονών. Έχεις πέσει έξω, ραπ. Πόσο είσαι? Είμαι 48. Σαν και εμένα είσαι? Σαν και εσένα είμαι. Και σφυρίζει το σίγμα, μας έλεγες. Όχι, είναι το τηλέφωνο απλώς γιατί... Ποιο τηλέφωνο, γέφυρα έχεις κάνει στο δόντι. Το σούπα είσαι... Έχω κάνει γέφυρα, δεν έχω κάνει τίποτα, ραπ. Ναι. Τέλος πάντων. Έλα, λέγει. Πέρυσι με την Dortmund. Ναι, ναι. Ήρθα οδικός στην Ελλάδα να δω το παιχνίδι. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα? Πόσες χιλιάδες, 1900 χιλιόμετρα είναι. Χιλιάδες, εντάξει. Ζάχαρη. Σε 17 ώρες ήμασταν κάτω. Στηθήκαμε στα Κισέ να πάρουμε εισιτήριο. Ναι. Και όταν ήρθε η σειρά μας, μας είπαν τελείωσαν. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε, κάποιοι θα μείνουν για απόξω. Τίποτα, τίποτα, απολύτως. Τι να κάνουμε. Να είναι καλά τα παιδιά του συνδέσμου της Κοζάνης. Ναι. Που μπορέσαμε, πήραμε εισιτήρια, μπήκαμε στην 4 και είδαμε το παιχνίδι. Πόσο σας τα πουλήσανε? Κανονικότατα. Καπέλο δεν είχε? Τίποτα. Πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ καλοί. Δεν σας γράψαν στο σύνδεσμο έτσι? Να σας δώσω κανένα. Γραφτήκατε στο σύνδεσμο, πόσα σας πήρανε? Τα πλήρωσε άλλο, δεν μπορώ να σου πω. Τα πλήρωσε άλλο. Όχι, δεν τόσο καλοί άνθρωποι, σας γράψαν στο σύνδεσμο. Ναι. Εντάξει. Καμιά φανέλα δεν σας πουλήσανε, κανέναν Γκαρσία, κανένα αυτό. Βλέπω. Α, εμένα άκου, εμένα. Μεθαύριο να κερδίζουμε. Εμένα άκου, άσε την κριτική. Κάνα φανέλα, καμιά φανέλα δεν σας πούλησαν, κάνα καπέλο, κάνα αυτό. Όχι, τίποτα, τίποτα. Καλοί άνθρωποι. Ναι. Οι Κοζανίτες είμαστε καλοί άνθρωποι. Ω, βέβαια. Μας έχουν παρεξηγήσει. Χρυσοί άνθρωποι. Ανοιχτόκαρδοι, ανοιχτοχέριδες, κουβαρντάδες, βέβαια. Σωστά. Τέλος πάντων. Ναι. Θα κερδίσουμε, ραπ. Θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε, ναι. Ο Πάο θα κερδίσει μες στην Τούμπα. Μες στην Τούμπα. 1-0. 1-0. Να. Εγώ γιατί βλέπω παράταση? Μπορεί να βλέπεις, εντάξει, μπορεί να είσαι και ίσω να βλέπεις όνειρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Καλά όνειρα βλέπουμε όλοι. Και εφιάλτες. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ωραίος. Έτσι. 1-0. Είδαμε εδώ μέσα και κερδίσαμε την Dortmund με 1-0 και το κλέψαμε, ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και κάτω. Στην κλοπή είστε καλοί, είπα οξύδε. Σωστό. Όχι, εντάξει. Σωστό. Το θέμα είναι στην παραγωγή ποδοσφαίρου. Και εκεί πρέπει να σας δούμε. Στην κλοπή ήσασταν καλοί. Τα λέμε, φιλιά, καλή επιτυχία. Γεια σου, γεια σου. Τριτοπόδι, ναι, ρε. Επόμενος, ναι. Έλα, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Στην αγορά, όχι μόνο στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή. Ναι. Βλέπεις πολλούς στην αξία του Γιώργου Σκαρτάδου στα Τουζένια το πάνω όταν έπεσε ποδόσφαιρο? Όχι, ήταν πολύ, πολύ μετοχικός, πολύ σύνθετος. Ξέρετε όλο αυτό. Πολύ τάλαντος. Γιατί προηγουμένως μιλούσε για μια χαφάρα μπροστά από τα μπακ, η οποία θα μοιράζει, θα κόβει, θα σουτάρει, θα τροφοδοτεί. Θα κάνει όλες τις δουλειές. Δηλαδή ένα πασπαρτού, ας πούμε. Με άριστα το 10 να κάνει όλες τις δουλειές με 8. Αυθόρμητα ακούγοντας, στο μυαλό μου ήρθε ο Γιώργος Καρτάδος. Γιατί μόνο ο Γιώργος Καρτάδος ήταν ένας υπερπλήρης χαφ που έκανε όλες αυτές τις δουλειές που προανέφερες πριν, που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή. Και έτσι ακριβώς. Και λέω, αυτή τη στιγμή Σκαρτάδος δεν υπάρχει για να προσπόληση και προσαγορά. Όχι. Και αν υπήρχε, δεν θα είχε την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσει ο Σαββίδης. Διότι αν ένας παίκτης έχει όλα αυτά τα προτερήματα που είπες εσύ, τη στιγμή που γκασμάδες τους πληρώνει 2 εκατομμύρια, όπως πολύ προηγουμένως σωστά προανέφερες, έτσι, για τον Μπερμπάντοφ, ένας παίκτης με τόσα προτερήματα, σαν τον Γιώργο Σκαρτάδο, θα έπρεπε η τιμή του να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια. Συμφωνείς? Σήμερα ναι. Σήμερα ναι. Μπράβο. Συνεπώς, θα μπορούσε ο Σαββίδης να διαθέσει ένα τέτοιο τρελό ποσό για να πάρει αυτή τη χαφάρα, που λες? Θα την έπαιρναν άλλοι. Θα την έπαιρναν άλλοι. Συνεπώς, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάς και δεν το έκανε συνειδητά. Το έκανε, πιστεύω, ασυνείδητα. Για πράγματα ανέφικτα που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Διότι αυτό το πράγμα που ανέφερες δεν θα μπορούσε να το έχει όχι ο ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και ο χοντρός του Ολυμπιακού, που κάθε χρόνο καρπείται αέρα πατέρα το λιγότερο 30 εκατομμύρια εις βάρος των ελληνικών ομάδων από τους ομίλους του Champions League. Συμφωνείς? Απόλυτα. Άρα δηλαδή, τι συζητάμε, ρε Κώστα? Έφυγες. Δηλαδή λες τώρα να πούνε να έχει ο ΠΑΟΚ ένα Σκαρτάδο τη σήμερα τη μέρα. Έφυγες. Πού να το βρεις? Καταρχήν, σε όλη την Ευρώπη αυτή την να οργώσεις έναν παίχτη σαν τον Γιώργο Σκαρτάδο στα ντουζένια του. Δύσκολα να βρεις, άντε να βρεις έναν, αν υπάρχει. Έκλεισες. Τελευταία γραμμή. Έλα. Ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Για τα εισιτήρια δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί είδαμε τι έγινε. Τι έγινε, ρε φίλε? Αναμενόμενο ήτανε. Τι, εσύ κάτι, δεν έγινε τίποτα. Τι ήταν, 80.000 για να πάρουν τα 30. Τι να κάνουμε δηλαδή? Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λουκουμάκι και στην ΠΑΕ έκατσε, για να απολυθούν και εισιτήρια. Γιατί να μην κάτσει δηλαδή, τι είναι η ΠΑΕ, κλέφτες? Ναι, έκατσε το Λουκουμάκι.
Περίμενα στην ουρά και ήταν μια γιαγιά μπροστά μου. Λέω, ρε γιαγιά, τι κάνεις, να πας στο γήπεδο? Και με λέει, ήρθα, λέει, να πάρω 80 χρονών καημένη. Ήρθα να πάρω, λέει, για τον οικονόμο εισιτήρια και για τους φίλους του, λέει, είναι σκαλικιδική, λέει. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτός, ρε, μας τερλάνει, ρε, δηλαδή, θέλω 80 χρονών. Συγγνώμη, ρε φίλε, εσείς ο λαός του ΠΑΟΚ ο τεράστιος, γιαγιάδες δεν θα έχει, Ρώσους δεν θα έχει. Μαύρους δεν θα έχει, Αλβανούς δεν θα έχει. Ο λαός του ΠΑΟΚ μεγάλος. Δηλαδή τι σε βάλει και παράξενο. Είδε άλλος μια γυναίκα, είδε άλλος μια γιαγιά, είδε άλλος ένα Αλβανό, είδε άλλος ένα Ρώσο, είδε άλλος ένα μαύρο. Αυτή δεν είναι λαός του ΠΑΟΚ? Όλοι είναι. Ρατόπουλε, το 2010, το 2010 μέσα στον Άγιαξ, όταν παίξαμε στο 1-1, ναι, άλλαξα τρεις δαλίκες στο στόπ και ένα αυτοκίνητο για να πάω να δω το μάτς. Ορίστε. Άμα σε πόλη την ιστορία θα κλαίσεις 2 εβδομάδες. Όταν σε λέω 2 εβδομάδες, 2 εβδομάδες. Ας έχω άλλα να κλάψω για 2 εβδομάδες. Κλείσε. Γεια χαρά. Αυτό ήταν. Και πάει τελείως. Λοιπόν, αυτό ήταν. Λοιπόν, το βράδυ θα έχω γιατρό Ηρακλειδέα, πήγε, είδε δόξες δράμες, είδε Τρίκαλα, είδε Βέρειες, είδε, έχει να μας αναλύσει εδώ τις επαρχίας πράγματα. Την κοπανάω, πάω να βρω πλυντήριο αυτοκινήτων, να πλύνω το αυτοκίνητο που το κατούρισε η Μίνη. Κατάλαβες, τράβηξε ένα κατούρημα η Μίνη, πάει το αμάξι. Πρέπει να βρω βιολογικό καθαρισμό. Πού να βρω εγώ τώρα βιολογικό καθαρισμό, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, τρουβούς ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου, το βράδυ, πολύ περισσότερα, με πιο χαλαρό ρυθμό, έτσι, ωραία. Όσοι εναπομείνετε εδώ πέρα τα γάρια, θα τη βγάλουμε παρέα 12 με 2. Να είστε όλοι καλά, γεια. Yeah.